Κύριε Βαρθακογιάννη, καλημέρα. Μπορείτε να μας δώσετε την εικόνα από την πυρκαγιά που είδαμε νωρίτερα κοντά στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου? Εν τω μεταξύ, η εικόνα που βλέπουμε τώρα είναι ζωντανή εικόνα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βαρθακογιάννη. Καλημέρα σας. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά σε αυτοκίνητο στο 21ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, στο έρευμα προς Κόρινθο, στο ύψος του Άνω Λυτρόπυργου της Ελευσίνας. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη χαμηλή βλάστηση, κινήθηκε σχεδόν παράλληλα με την Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς τα διόδια της Ελευσίνας, ανέπτυξε δυναμική. Πλησίων υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες και χρειάστηκε η απομάκρυνση όσων διέμεναν εκεί, κυρίως γιατί τη στιγμή που είχαμε την πυρκαγιά έπαιναν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Έγινε απομάκρυνση κατοίκων δηλαδή? Έγινε απομάκρυνση. Περίπου πόσοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν, κύριε Βαρθακογιάννη? Γύρω στα 50 άτομα από τις διάσπαρτες λίγες κατοικίες που υπήρχαν στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Κυρίως ενημερώθηκαν για τη φωτιά, προκειμένου να μην υπάρξει κάποια δυσάρεστη εξέλιξη. Όμως πάνε όλα καλά. Δεν στείλατε μήνυμα, τους χτυπάγατε τις πόρτες, φαντάζομαι, στη νύχτα, ε? Δεν υπήρχε λόγος, η πυρκαγιά δεν πλησίασε τις κατοικίες, δεν είχαμε ζημιές. Όχι, λέω για την εκένωση. Συγγνώμη, μιλώ για την εκένωση αυτών των κατοικιών. Απομάκρυνση, όχι εκένωση. Προληπτική απομάκρυνση. Χτυπάγατε τις πόρτες, εννοώ, αυτό λέω. Και ενημέρωσή τους ακριβώς, προκειμένου να γνωρίζουν ότι υπάρχει πυρκαγιά στην περιοχή. Επίσης, ταυτόχρονα για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων, η ελληνική αστυνομία διέκοψε τη κυκλοφορία στην Εθνική Οδό από το ύψος των διοδίων της Ελευσίνας. Πλέον έχουν δοθεί στην κυκλοφορία 2 λωρίδες προς Κόρινθο. Αυτή τη στιγμή στην περίμετρο της πυρκαγιάς αντιμετωπίζονται μόνο διάσπαρτες εστίες. Επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 24 οχήματα και επιχειρούν επίσης από αέρος 4 ελικόπτερα, το ένα για το συντονισμό τους και 2 αεροσκάφη. Άρα ουσιαστικά η φωτιά έχει οριοθετηθεί, κύριε Βαθρακογιάννη? Έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά και αντιμετωπίζονται μικρές καύσεις εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Μάλιστα. Κύριε... Στη Σκιάθο τι γίνεται? Μισό λεπτό, λίγο για αυτή την πυρκαγιά να ρωτήσω κάτι. Επειδή λέγαμε από το πρωί ότι από ένα αυτοκίνητο ξεκίνησε όλη η ιστορία και το επιβεβαιώνετε με την δημόσια τοποθέτησή σας, θέλω να ρωτήσω, επεκτάθηκε η πυρκαγιά επειδή δεν ήταν καθαρισμένος δίπλα ο δρόμος, δίπλα από την Εθνική Οδό, ο περιβάλλον χώρος, ο παρεκείμενος δρόμος, τι υπάρχει εκεί δίπλα? Πώς επεκτάθηκε η πυρκαγιά? Η βλάστηση που υπήρχε. Ναι, δεν ήταν καθαρισμένη αυτή η περιοχή εκεί? Πιθανόν η βλάστηση βοήθησε στο να επεκταθεί η πυρκαγιά. Σύμφωνοι, άλλο ρωτώ, δεν ήταν καθαρισμένη, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν αυστηρές συστάσεις σε όσους τους εργολάβους, αυτούς που έχουν τους δρόμους εκεί, να καθαρίζουν δεξιά και αριστερά. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, μάλιστα με την πυροσβεστική διάταξη 20 του 2023 πλέον. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε καθαρά τα σημεία ιδιοκτησίας μας ή τα σημεία που προβλέπεται να καθαριστούν, αλλά θα πρέπει να τα διατηρούμε και καθαρά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Προφανώς η βλάστηση που υπήρχε παρακείμενα της Εθνικής Οδού βοήθησε στο να επεκταθεί η πυρκαγιά. Από ιδιωτικά οικόπεδα ήταν αυτό, ήταν το κομμάτι που ανήκει στη φροντίδα της εταιρείας? Στο σημείο που επεκτάθηκε ήταν παρακείμενα της Εθνικής Οδού. Μάλιστα. Κατέκαψε σημαντική έκταση στο δάσος, κύριε Βαθρακογιάννη? Θα γίνει η εκτίμηση της έκτασης, ναι. Βεβαίως όταν κατασβεστεί πλήρως η πυρκαγιά. Σημασία έχει ότι δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, πρωτίστως αυτό, και κατ' επέκταση δεν είχαμε ζημίες ούτε σε κατοικίες, αλλά ούτε και σε υποδομές. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα και στη Σκιάθο να μας δώσετε και την εικόνα από εκεί, γιατί και εκεί είχαμε μια πυρκαγιά. Στο ανατολικό άκρο ουσιαστικά της Σκιάθου, στην περιοχή Πούντα, εκεί έχουμε μια πυρκαγιά που ουσιαστικά είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει λάβει διαστάσεις, είναι περιορισμένης έκτασης. Υπάρχουν πεύκα στη γύρω περιοχή και διάσπαρτες κατοικίες. Γίνονται προσπάθειες για τον περιορισμό της. Δεν έχουμε μέτωπο πυρκαγιάς και εκεί. Διάσπαρτες εστίες έχουμε. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Και ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πραγματοποιούνται οι πρώτες ρήψεις από το εναέριο μέσο που ήδη βρίσκεται εκεί. Μάλιστα. Ποιες περιοχές, θέλετε να μας πείτε ποιες περιοχές είναι έτσι σήμερα σε μεγάλη υψηλού κινδύνου και πού θα πρέπει οι συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα? Σήμερα Κυριακή έχουμε λοιπόν υψηλό, πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε περιοχές που αφορούν τον Εύρο, τη Σαμοθράκη, τη Λέσβο, τη Λίμνο, τις Ποράδες, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Εύβοια, τη Σκύρο, την Κορυνθία, την Αργολίδα και βέβαια την Αττική. Και αναμένουμε και πολύ ισχυρούς ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο, που θα επηρεάσουν κυρίως Κρήτη, Δωδεκάνησα,
Εύβοια και βέβαια και την Αττική. Συνεπώς παραμένουν σε επιφυλακή όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες περιπολίες εν αέριας επιτήρησης, αλλά και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Μεγάλη προσοχή από όλους μας. Είμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μια σπίθα πλέον αρκεί και να φέρει την καταστροφή. Είναι και κουρασμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι συνάδελφοί σας οι πυροσβέστες είναι κουρασμένοι, δεν έχουν περάσει λίγα. Ήταν δύσκολη η περίοδος η προηγούμενη. Οι πυροσβέστες είναι επαγγελματίες, αυτή είναι η δουλειά τους και είναι όλοι ανανεωμένοι και έτοιμοι στο πεδίο για να αντιμετωπίσουν ό,τι πλέον προκύψει. Μάλιστα. Κύριε Παθρακογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά σήμερα. Μια δύσκολη μέρα με πολλούς δυνατούς ανέμους. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για οτιδήποτε άλλο. Θα συνδεθούμε ξανά για το θέμα αυτό, για να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν. Βεβαίως στη διάθεσή σας. Καλή σας μέρα.